Για πρώτη φορά, οι επιστήμονες που χρησιμοποιούν το διαστημικό τηλεσκόπιο Fermi Gamma Ray της NASA έχουν βρει την πηγή ενός νετρίνου υψηλής ενέργειας από το εξωτερικό του γαλαξία μας. Το νετρίνο προήλθε από την έκρηξη μιας υπερμεγέθους μαύρης τρύπας στο κέντρο ενός τύπου γαλαξία, που ονομάζεται Blazar. Η έκρηξη πυροδότησε τα σωματίδια να κινούνται κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Συγκρούσεις μέσα στον πίδακα παράγουν ακτίνες γάμα, την πιο δυνατή μορφή του φωτός, και νετρίνα. Σωματίδια φαντάσματα που σπάνια αλληλεπιδρούν με την ύλη. 3,7 δισεκατομμύρια χρόνια αργότερα, έφτασαν στη Γη. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 2017, ένα υψηλής ενέργειας νετρίνο έπληξε ένα άτομο σε ένα μόριο νερού στον πάγο της Ανταρκτικής. Η σύγκρουση παρήγαγε ένα σωματίδιο που ονομάζεται Μιόνιο. Διέτρεξε τον πάγο τόσο γρήγορα που εξεπέμπισε μια ελαφριά μπλε λάμψη. Όταν το Μιόνιο έφτασε στο Νότιο Πόλο, ανιχνεύθηκε από το Ice Cube νετρίνο Observatory. Οι επιστήμονες του Ice Cube βρήκαν ότι το αρχικό νετρίνο πιθανότατα προήλθε έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Προειδοποίησαν τους αστρονόμους να έχουν το νου τους για κοσμικές εκρήξεις που ενδεχομένως σχετίζονται με αυτό. Το διαστημικό τηλεσκόπιο Fermi Gamma Ray της NASA βρήκε την πηγή, ένα μπλάζα που είχε παρακολουθήσει για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν έφτασε το νετρίνο, το Fermi είδε το μπλάζερ να είναι πιο φωτεινό από ό,τι την προηγούμενη δεκαετία. Είναι η πρώτη φορά που μπορεί να εντοπιστεί ένα νετρίνο πίσω σε μια μαύρη τρύπα ή σε οποιαδήποτε πηγή πέρα από την άμεση γαλαξιακή γειτονιά μας. Και είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την ανάπτυξη του πεδίου που οι επιστήμονες καλούν την αστρονομία πολλών πηγών, που συνδυάζει το φως με νέα σήματα όπως τα κύματα βαρύτητας και τα νετρίνα, για να παρέχουν νέες ιδέες για τα πιο ακραία κοσμικά φαινόμενα.